Εγκρίθηκε από το Διαδημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης Σαμοθράκης που πραγματοποιήθηκε στο νησί το απόγευμα της Παρασκευής 20 Οκτωβρίου η δημιουργία της πρώτης ενεργειακής κοινότητας. Πρόκειται για μια σύμπραξη ανάμεσα στους δύο Δήμους και την Ιερά Μητρόπολη της πρωτεύουσας του νομού Εύρου, για την οποία ενδιαφέρον συμμετοχής έχουν εκφράσει τόσο ο Οργανισμός Λιμένος όσο και το Επιμελητήριο του νομού, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Ενέργειας. Οι συμμετέχοντες στην κοινότητα βρίσκονται εν αναμονή ψήφισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ενέργειας από τη Βουλή, που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες του εγχειρήματος και θα δώσει το πράσινο φως για εκκίνηση των διαδικασιών. Ενεργειακή κοινότητα είναι μια καινούργια σελίδα, την οποία ξεκίνησε εδώ και καιρό από το Υπουργείο Ενέργειας. Μάλλον θα ψηφιστεί τον επόμενο μήνα και για πρώτη φορά δίδεται η ευκαιρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να συμπράξουν μεταξύ τους για έναν ιδιαίτερο σκοπό. Ο σκοπός μας ποιος είναι? Να παράγουμε σιγά σιγά μόνοι μας την δική μας ηλεκτρική ενέργεια, ώστε τα δημόσια κτίρια και οι καταναλώσεις των Δήμων μας να μην έχουμε να πληρώνουμε χρήματα σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, να παράγουμε μόνοι μας την δική μας ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι μια οικονομία κλίμακος, να μένουν τα χρήματά μας στα ταμεία ώστε να τα χρησιμοποιούμε για άλλους σκοπούς. Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, η οποία από την πρώτη στιγμή ήθελε να συμμετάσχει σε αυτό το σχήμα, και χθες είχαμε και την δήλωση ότι επιθυμεί και ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης να συμμετάσχει σε αυτή την ομάδα, την οποία ξεκινάμε την προσπάθειά μας με στόχο χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκές, που ο καθένας μόνος του δεν μπορούμε να τις πάρουμε, ενώ με αυτή τη σύμπραξη ανοίγονται νέοι δρόμοι που θα τους δούμε στο άμεσο μέλλον. Το σχέδιο νόμου συνιστά μια νέα και ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση στην κατεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας στον ενεργειακό τομέα και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας και της καινοτομίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας. Πρόθεση της κυβέρνησης, όπως αυτή διατυπώθηκε μέσω του Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, είναι ο εκδημοκρατισμός του ενεργειακού τομέα με τη συμμετοχή θεσμικών, φορέων αλλά και πολιτών στην ενεργειακή παραγωγική διαδικασία, η παραγωγή προστιθέμενης αξίας από τις τοπικές κοινωνίες για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των πολιτών, των φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον ενεργειακό τομέα. Το πρόγραμμα αργότερα αγκαλιάζει ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που στο μέλλον, και με τον Μητροπολίτη το συζητήσαμε και με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, ότι κάποια στιγμή αργότερα όμως, σε δεύτερη φάση, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και κάποιες ευάλωτες ομάδες σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ξεκινάμε όμως από τα δημόσια κτίρια και σε δεύτερο πλάνο είναι όλα ανοιχτά. Αναμένουμε για να τα εξηγήσουμε όλα αυτά και να τα συζητήσουμε και μεταξύ μας μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, που μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου νομίζουμε ότι θα ψηφιστεί. Μετά θα έχουμε αυτές τις απαντήσεις. Δήμος Αλεξανδρούπολης, Δήμος Σαμοθράκης, Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης και ένα τελευταίο αίτημα από το επιμελητήριο. Από το επιμελητήριο της Αλεξανδρούπολης, που έχει μικρές καταναλώσεις, που είναι το κεντρικό επιμελητήριο. Θα δούμε. Χωράνε όλοι καλοί σε αυτή τη νέα μας προσπάθεια.